Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τι γίνεται μέσα στο καλοκαίρι? Έχουμε μία αύξηση που είναι για μένα αναμενόμενη λόγω των συνθήκων. Των συνθήκων που είναι εκδηλώσεις και συναυλίες. Ακριβώς. Ναι. Είναι ή και διακοπές, και... ή και διακοπές επίσης. Και διακοπές. Ναι. Νομίζω ότι πάλι μαζί είχαμε πει ότι θα υπάρχει ένα πικ γύρω στις 20 με 25 του μήνα. Μάλιστα. Και εδώ είμαστε 27 του μήνα σήμερα ακριβώς. Ναι. Είμαστε στο πικ λοιπόν. Κάπου εκεί και θα υπάρχει μια πολύ αργή αποκλιμάκωση. Θα μείνουμε αρκετά ψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να δούμε εδώ τώρα λοιπόν τι γίνεται. Βέβαια έχουμε και μια πορεία, κύριε Παπαδόπουλε, πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία που βλέπουμε κάθε μέρα. Έχουμε την περίπτωση του Μητροπολίτη Καστοριάς που έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Με το self-test να βγει θετικός. Την ίδια μέρα κάνει rapid test, την ίδια μέρα, και βγαίνει αρνητικός. Την ίδια μέρα, χθες δηλαδή, κάνει και το μοριακό στο νοσοκομείο και βγαίνει απροσδιόριστο. Τι γίνεται με τα τεστ, κύριε Παπαδόπουλε, με αφορμή, επαναλαμβάνω, κάτι εκπληκτικό που συνέβη με την περίπτωση του Μητροπολίτη Καστοριάς? Πολλές φορές... Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα? Τα τεστ έχουν διαφορετικού βαθμού ευαισθησία. Μα είναι τρία τεστ την ίδια μέρα... Με διαφορετικό και τρόπο και τρία. Είναι διαφορετικά και τα τρία. Απίστευτο. Απίστευτο. Είναι... Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει. Άρα γι' αυτό εδώ λόγω, έχουμε πει και άλλη φορά ότι η επαναληψιμότητα του τεστ είναι αυτή που το επιβεβαιώνει. Έγινε βέβαια σήμερα, για να πούμε για την περίπτωση για όσοι δεν το άκουσαν που το αναφέραμε νωρίτερα, έγινε νέο μοριακό σήμερα από τον Μητροπολίτη. Θα δούμε το απόγευμα τι θα βγάλει. Ακριβώς. Το τέταρτο σετ στη σειρά από την. Τι ναι, να και εμείς που ασχολούμαστε λίγο με τα ιατρικά, αυτό το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές. Το έχετε ξαναδεί εσείς, έτσι? Ναι. Α, το έχετε ξαναδεί. Το ρωτάει ο κόσμος γιατί πραγματικά ο κόσμος δεν ξέρει τι να πιστέψει. Είμαι, δεν είμαι, τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσα τεστ να κάνω. Σε ένα άτομο που έχει συμπτώματα, ναι, το self-test, αν θα βγει αρνητικό, θα υποθέσουμε ότι πιθανά να μην έχει γίνει και σωστή λήψη. Μάλιστα. Οπότε εκεί πλέον ζητάμε το μοριακό απευθείας για να είμαστε σίγουροι. Εδώ λοιπόν το self-test βγήκε θετικό, το rapid test βγήκε αρνητικό και το μοριακό βγήκε προσδιόριστο. Δηλαδή ναι, είναι από τα πολύ πολύ παράξενα που μας έκαναν πραγματικά εντύπωση. Τώρα, λέτε ότι βρισκόμαστε ίσως στην κορυφή αυτής της βαθμίδας. Όμως το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Ο κόσμος θα συνεχίσει να πηγαίνει διακοπές ή να πηγαίνει σε συναυλίες και πανηγύρια. Θα σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα πια η Καστοριά? 590 μέσα σε μια εβδομάδα. Θα έχουμε πολύ σταδιακή αποκλιμάκωση. Δεν θα γίνει γρήγορη αποκλιμάκωση. Που σημαίνει ότι και τον Αύγουστο θα τον φάμε με τέτοιου είδους νούμερα. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο μικρότερα, αλλά θα είναι κάπου εκεί. Το θετικό από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως με ανθρώπους που νοσούν και που συζητάμε μαζί τους είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποιες κομμάρες, πυρετός, αλλά σε γενικές γραμμές κουτσά στραβά τα καταφέρνουμε. Και βέβαια δεν υπάρχει πια διπλοεμβολιασμένοι, τριπλοεμβολιασμένοι και τέταρτοεμβολιασμένοι. Είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο αριθμό επαναμολύνσεων. Επαναμολύνσεων, και αυτό μπράβο. Έχει σχέση με το ότι έχουμε καινούργια στελέχη. Ναι. Εάν κάποιος έχει νοσήσει από τα παλιότερα στελέχη, μπορεί εύκολα να νοσήσει από την όμικρον 4 και από την όμικρον 5. Που είναι πολύ εύκολο να διαδοθούν, ναι. Πάντως, γενικά εσείς οι γιατροί παρατηρείτε δύσκολα συμπτώματα? Είναι μια ιστορία τώρα το καλοκαίρι, η οποία τη βγάζουμε όλοι καθαρή? Υψηλός πυρετός είναι το βασικό σύμπτωμα. Υψηλός πυρετός, το 39 μας λένε όλοι, το 39. Ναι, 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 ναι. Από την άλλη μεριά όμως, βλέπουμε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν αυξηθεί πανελλαδικά οι νοσηλίες. Ναι. Και δεν δέχονται την αντίστοιχη πίεση οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας δίνει θάρρος, έτσι ώστε... να μην τηρούμε κάποια απαραίτητα μέτρα τα οποία ίσχυαν από την αρχή του κορονοϊού. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα μέτρο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιο μέτρο.
Δεν υπάρχει όμως και η αυτοπροστασία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να τηρούμε κάποια μέτρα προστασίας μόνο όταν επιβάλλονται. Υποχρεωμένα από την πολιτεία. Θα πρέπει να επιβάλλουμε κάποια μέτρα αυτοπροστασίας στον εαυτό μας, μόνοι μας. Μέσα μαζικής μεταφοράς, σε σούπερ μάρκετ, κλειστοί χώροι, δεν μας πέφτει βαριά η μάσκα. Εντάξει, στον εξωτερικό χώρο θα είναι αφόρητο. Κόσμος, και στη λαϊκή που είναι σήμερα. Θα πρέπει να τη φοράνε. Ναι, αλλά αυτή την ώρα, ας πούμε, πλησιάζουμε τους 30 βαθμούς. Έξω καίγεται ο τόπος. Να βάλει ο άλλος και τη μάσκα, θα πέσει κάτω από άλλα. Από άλλα αίτια, θα σκάσει από την αναπνοή του, δεν ξέρω τι να πω. Είναι και αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, άρα και τον Αύγουστο οι προβλέψεις, κύριε Παπαδόπουλο, είναι θα πάμε για την Καστοριά, επαναλαμβάνω, σε αυτά περίπου όχι τα... Όχι μόνο για την Καστοριά και επαναλαμβάνω, θα είμαστε σε μια πολύ σταδιακή αποκλιμάκωση. Τα νούμερα παραπλήθεια με αυτά που αναφέρθηκαν τα εβδομαδιαία, είτε πανελλαδικά είτε για την πόλη μας, θα είναι κάπου εκεί κοντά, μικρή αποκλιμάκωση θα έχουμε. Να υπολογίζουμε λοιπόν 590-600 κρούσματα την κάθε εβδομάδα. Δηλαδή θα βγάλουμε 550, έναν Αύγουστο. 550-560-540 είναι σημαντικά νούμερα. Από τη στιγμή που θα είναι πάνω από 500, θα είναι 2.500 νοσήσαντες μέσα στον Αύγουστο μόνο. Με αυτά τα νούμερα. Ναι. Με αυτά τα νούμερα θα είμαστε 2.500 νοσήσαντες τον Αύγουστο. Ναι. Λοιπόν, και κάτι ακόμα κύριε Παπαδόπουλε, πριν να σας. Είστε σε διακοπές, μήπως? Όχι. Α, όχι, εντάξει. Γιατί όταν είναι σε διακοπές ο κόσμος, δεν φοβόμαστε λίγο να τηλεφωνήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε τίποτα τις διακοπές των ανθρώπων. Υπάρχει το θέμα της καρδιολογικής. Είχαμε αυτές τις μέρες και τον κύριο Χάτσιο και την κυρία Κοζατσάνη. Φαίνεται ότι η λύση για να παραμείνει ζωντανή και στις επάλξεις η καρδιολογική του νοσοκομείου είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία που φαίνεται να έρχεται, που θα επιτρέπει και σε αιρετούς να μπορούν να εκτελούν καθήκοντα και στο νοσοκομείο. Σχεδόν φωτογραφικό αυτό για την κυρία Κοζατσάνη, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Δεν μπορεί η κυρία Κοζατσάνη να προσφέρει. Λόγω του νόμου. Ναι. Πάνε να αλλάξει τώρα ο νόμος λοιπόν και. Εκεί φαίνεται ότι θα μπορούμε να πούμε για καλύτερα πράγματα. Εσείς από τη μεριά σας. Καταργείται το ασυμβίβαστο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, να καταργείται το ασυμβίβαστο ουσιαστικά. Αλλά από την άλλη μεριά, προβλήματα εφημεριών και τα λοιπά υπήρχαν διαχρονικά στην. Αυτό το ξέρουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι το τωρινό. Είναι τα τελευταία 10 χρόνια. Κάποιοι συνάδελφοι κάναν κάποιες εφημερίες το μέτρο του δυνατού. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που κάθε γιατρός έχει ένα θελατολόγιο, δεν μπορεί να το απαρνηθεί. Ναι. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να το χάσει την πορεία, αν δεν σωστά τον βρίσκουν όταν θέλουν. Σωστά. Εσείς όμως τώρα. Κάποιοι γιατροί. Κάνατε μια έκκληση. Κάποιοι γιατροί απέχουν από την νοσοκομιακή ιατρική για πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε θα είναι δύσκολο να επανέλθουν. Αυτό το λέμε πολλές φορές. Ένας καρδιολόγος έξω, στο ιδιωτικό του ιατρείο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί τουλάχιστον για κάποιο διάστημα επαρκώς στην θέση ενός νοσοκομιακού καρδιολόγου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι άλλο το πράγμα το ένα, άλλο το πράγμα το άλλο. Απέχει πολλά χρόνια από την άσκηση της νοσοκομιακής ιατρικής και η άσκηση της νοσοκομιακής ιατρικής στη συγκεκριμένη ειδικότητα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες, ακριβώς. Άρα την λοιπόν. Μεριά υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κάναν κάποιες εφημερίες. Ναι. Όπως επίσης υπάρχει και συνάδελφος ο οποίος δέχτηκε να κάνει κάποιες εφημερίες, αλλά επειδή κάνει και σε άλλο νοσοκομείο, εκτός Καστοριάς, από την Τρίτη είπε δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά του. Άλιστα. Εσείς πάντως κάνατε κατά καιρούς κάποιες προσπάθειες και σε συναδέλφους σας να ενισχύσουν την καρδιολογική κλινική. Και πρόσφατα μετά από έκκληση του διοικητή του νοσοκομείου έστειλα ενημερωτικό στους συναδέλφους. Υπάρχει μπορεί ανταπόκριση, εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Δέστε, αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρει απαντήσεις από όλους. Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος κάνει εφημερίες αυτή τη στιγμή. Ναι. Απ' την άλλη μεριά είναι και μία περίοδος διακοπών που κάποιοι δεν έχουν πάρει καν το email για να δουν και να απαντήσουν. Γι' αυτό λέω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε 2 εβδομάδες ακόμα για να δούμε τι περίπου γίνεται. Πάντως, από την άλλη μεριά πάντως όμως, το λέτε και ίσως και γι' αυτό, ίσως και αυτό να φοβούνται, γιατί αυτό είναι που να φοβούνται όταν κάποιος, το είπατε, έχει 20 χρόνια εκτός νοσοκομειακής περίθαλψης, είναι δύσκολο να επανέλθει
απ' έξω ξανά μέσα. Αυτό, αλλά απ' την άλλη μεριά θεωρώ ότι το βασικό ρόλο και τη βασική μέρημνα στο πρόβλημα που υπάρχει πρέπει να τη δείξει η πολιτεία. Ναι, γιατί εδώ, προσέξτε τώρα, υπάρχει μια σύμπτωση εδώ και γίνεται αυτή η φωτογραφική, θα λέγαμε, νομοθετική πρωτοβουλία για να μπορούν και οι αιρετοί να αναλαμβάνουν. Γίνεται για την κυρία Κοζατσάνη, κακά τα ψέματα. Αυτό είναι κάτι εκπληκτικό. Αν δεν ήταν όμως κυρία Κοζατσάνη. Ναι, και δεν ξέρω πραγματικά. Αν υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα και με οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που υπήρξε σε όλη την Ελλάδα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό ήταν μια συγκυρία τώρα εδώ. Δεν μπορούμε εμείς όμως με συγκυρίες να δουλέψουμε στην πορεία. Πρέπει εδώ να πάμε σε μια μόνιμη λύση που είναι η προκήρυξη μόνιμης θέσης γιατρού, καρδιολόγου ή καρδιολόγων τέλος πάντων, για να λυθεί μια και καλή αυτό το ζήτημα. Για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά, εδώ θα πρέπει η πολιτεία να λαμβάνει μια μέρημνα. Η ΥΠΕ ήξερε ότι ο διευθυντής θα συνταξιδοτηθεί αυτή τη χρονική περίοδο. Ναι. Ήταν τόσο δύσκολο η θέση αυτή να προκηρυχθεί 6 μήνες πριν. Και να υπάρχει μια μόνιμη λύση πολύ πριν φύγει ο συγκεκριμένος. Βέβαια, το αιτιολόγησε ο κύριος Χάτσιος. Είπε ο κύριος Χάτσιος ότι υπάρχει πάντα μια ανοχή σε αυτά. Περίμεναν να μείνει στη θέση μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως θα μπορούσε να μείνει. Βεβαίως δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα να μείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ναι. Αλλά αυτό ήταν μια υπόθεση ότι μπορεί και να μείνει. Σωστά το λέτε, έπρεπε πραγματικά, αφού το ξέραμε, μόνιμη θέση για να κλείσει αυτό το ζήτημα πριν καν ανοίξει. Όχι, πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε όταν κάποιος συνάδελφος πλησιάζει στο χρονικό όριο της συνταξιοδότησης να γίνεται προκήρυξη της θέσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν. Ναι, γιατί αυτό είναι το κανονικό. Κύριε Παπαδόπουλε, να μην ξεχνιόμαστε. Το κανονικό είναι να πάμε στη νέα πρόσληψη. Μόνιμη πρόσληψη. Και όχι η νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται βέβαια και καλώς έρχεται, γιατί έτσι θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι για πάντα. Η μη μέτρο είναι αυτό. Δεν είναι μέτρο. Είναι μέτρο για να λειτουργήσει μέχρι που να έχουμε τον μόνιμο γιατρό στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, τώρα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά βεβαίως, γιατί μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη κλινική, έτσι δεν είναι? Βέστητα, είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη κλινική, δεν είναι οποιαδήποτε κλινική. Εκ μέρους της πολιτείας, ναι, να αναγκαστεί να κλείσει η κλινική. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις μάσκες έχουμε ένα ερώτημα, γιατί πουθενά δεν συνιστούν στη μάσκα στην Ελλάδα που έχει υψηλές θερμοκρασίες. Σας είπα πάλι. Υψηλές θερμοκρασίες με τη μάσκα δεν πάνε μαζί. Οι θερμοκρασίες. Ναι. Θα μάθουμε να τις αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Όταν υπάρχει συγκροτισμός, η μάσκα είναι απαραίτητη. Και δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει νόμος για να γίνεται αυτό. Θα πρέπει κάποια στιγμή από μόνοι μας να καταλάβουμε ότι κάποια μέτρα θα πρέπει να τηρούμε. Όπως είναι η μάσκα, η απόσταση και το πλύσιμο των χεριών. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.